Τα δίπλα τώρα από τις δηλώσεις του αρχηγού αστυνομίας, του κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου, που ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο. Αρχικά, ο αρχηγός της αστυνομίας τόνισε ότι τα παιδιά δεν κακοποιήθηκαν σωματικά. Το τόνισε αυτό. Να αναφέρουμε ότι ο 35χρονος φαίνεται να συνεχίζει να λέει στις καταθέσεις του ότι το κίνητρο ήταν τα λίτρα. Σε ό,τι αφορά τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, Νικήτα, τα οποία φαίνεται να έπαιξαν και το δικό τους ρόλο στον εντοπισμό του συγκεκριμένου προσώπου, ο αρχηγός αστυνομίας δεν έκρυψε το γεγονός ότι ίσως αλλάξει ο συγκεκριμένος νόμος. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι στο Λονδίνο υπάρχουν παντού κάμερες ασφαλείας, κλειστά κυκλώματα και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αφού γνωρίζουμε όλοι ότι τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης χθες 8 ώρες έπαιξαν το δικό τους είχαν το δικό τους κομμάτι στη συμπλήρωση του παζλ, αφού οι ανακριτές είχαν κοντά τους αρκετά λεπτά από κλειστά κυκλώματα της περιοχής του σχολείου και έτσι έφτασαν κοντά στα ίχνη του 35χρονου και του πέρασαν χειροπέδες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές για τους οποίους κάναμε λόγο στην προηγούμενη σύνδεσή μας, τους τρεις ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σύμφωνα πληροφορίες μας πριν από μερικά λεπτά, αυτοί οι υπολογιστές έχουν ήδη μεταφερθεί εδώ στο αρχηγείο αστυνομίας και έχουν μπει κάτω από το μικροσκόπιο των ειδικών του Γραφείου Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Νικήτα. Άρα δηλαδή τρέχουν και εδώ οι εξελίξεις, όλα όσα έρχονται ενώπιον τους τα εξετάζουν και ουσιαστικά αναμένουμε το τι άλλο θα προκύψει. Ήταν τα λίτρα ο στόχος, αλλά δεν ήταν στόχος συγκεκριμένα παιδιά. Άρα και αυτό θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουν και να δουν πώς το χειρίζονται. Ναι, Θησία. Ακριβώς. Να αναφέρουμε τώρα και τι έγινε κατά την επιχείρηση σύλληψης του 35χρονου. Έγινε λόγος εδώ στο αρχηγείο αστυνομίας. Λήφθηκε πληροφορία από το ΤΑΕ Λάρνακας, με συγχωρείτε, για το διαμέρισμα του συγκεκριμένου προσώπου. Δύο μέλη της δύναμης, όπως μας ανέφεραν αστυνομικές πηγές, πήγαν στο διαμέρισμα, χτύπησαν την πόρτα του 35χρονου, ο οποίος ατάραχος άνοιξε την πόρτα και τους ρώτησε τι συμβαίνει. Τότε αυτοί του είπαν ότι ψάχνουν δύο παιδιά. Αυτός τους είπε να μπουν στο διαμέρισμά του, δεν είχε κανένα πρόβλημα να μπουν. Τους οδήγησε σε ένα δωμάτιο, στο δωμάτιο που βρίσκονταν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Τότε το ένα από τα δύο μέλη της αστυνομίας στο τραπέζι, στο σαλόνι, είδε κάποια αντικείμενα τα οποία του κίνησαν την περιέργεια. Τότε ζήτησε να μπει και σε δεύτερο δωμάτιο του διαμερίσματος και εκεί, σύμφωνα με αρμόδιες αστυνομικές πηγές, εντόπισαν τα δύο παιδιά και τότε πέρασαν χειροπέδες στον 35χρονο και έδωσαν σήμα και στα άλλα περίπολα που βρίσκονταν στην περιοχή, τα οποία και έσπευσαν στο διαμέρισμα του 35χρονου. Τώρα για συνεργούς και όλα αυτά δεν υπάρχει τέτοια πληροφόρηση, ούτε εξετάζεται το ενδεχόμενο να είναι κάποιος άλλος στην απαγωγή. Ο αρχηγός ερωτηθείς από τον Αντένα, σύμφωνα με πληροφορίες που είχαμε, ότι η αστυνομία χθες έλαβε ένα τηλεφώνημα από κάποιον άντρα, ο οποίος έκανε κάποιο λόγο για λίτρα, που ίσως να ήταν συνεργός του συγκεκριμένου, δεν θέλησε να απαντήσει. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, φαίνεται πως οι αρχές αναζητούν συγκεκριμένο πρόσωπο, την περιγραφή του οποίου έχουν και το οποίο φαίνεται συχνά να επισκεπτόταν το διαμέρισμα του 35χρονου, έτσι ώστε να διαπιστώσουν εάν πρόκειται για συνεργό του. Τώρα με το άλλο θέμα που είχαμε από χθες, για το θέμα του τηλεφωνήματος για τη φάρσα για βόμβα στο άλλο σχολείο, συνδέονται μεταξύ τους ή δεν το ξεκαθάρισαν ακόμη? Ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει αυτό, Νικήτα. Το ψάχνουν οι ανακριτές της υπόθεσης, αφού το τηλεφώνημα για την φάρσα έγινε λίγα μόλις λεπτά πριν να διαπιστωθεί ότι τα δύο παιδιά είχαν απαχθεί από τον 35χρονο. Έτσι και αυτή η πληροφορία είναι ενώπιον των ανακριτών. Προσπαθούν μέσα από τηλεπικοινωνιακά δεδομένα και του υπόπτου, στα κινητά τηλέφωνα του οποίου παρέλαβαν από το διαμέρισμά του, έτσι ώστε να διαπιστώσουν αν είναι αυτός πίσω από το τηλεφώνημα φάρσα για βόμβα σε άλλο σχολείο. Πάντως αυτή την ώρα στον αστυνομικό σταθμό Αραδί, που όπου οδηγήθηκε υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας το πρωί, ο 35χρονος, βρίσκονται μέλη της ανακριτικής ομάδας που πλαισιώνονται από ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας και του ΤΑΕ Αρχηγείου, οι οποίοι λαμβάνουν κατάθεση από τον 35χρονο. Και κλείνοντας να αναφέρω ότι ο ειδικός αντιτρομοκρατικός ουλαμός πραγματικά έχει στήσει ομπρέλα προστασίας πάνω από τον αστυνομικό σταθμό της Αραδίπου, όπου και βρίσκεται ο 35χρονος. Ήταν πολύ ωραία η παραμονή του στο διαμέρισμα μετά την σύλληψή του, γιατί έπρεπε, φαντάζομαι, ο ύποπτος να είναι
εκεί καθ' όλη την διάρκεια των ερευνών. Σωστά, για ευνόητους λόγους, ναι. Ακριβώς, το διαμέρισμα είχε νοικιαστεί από τον 35χρονο. Για τον λόγο αυτό οι έρευνες έπρεπε να γίνουν στην παρουσία του. Τα τεκμήρια που εντόπιζαν οι αρχές έπρεπε να συσκευαστούν στην παρουσία του. Γι' αυτό και από τις τρεις όπου εντοπίστηκε αργά το βράδυ τον οδήγησαν σε αστυνομικό σταθμό οι ανακριτές. Οι υπολογιστές. Τότε το ένα από τα δύο μέλη της αστυνομίας στο τραπέζι, στο σαλόνι, είδε κάποια αντικείμενα τα οποία του κίνησαν την περιέργεια. Τότε ζήτησε να μπει και σε δεύτερο δωμάτιο του διαμερίσματος και εκεί, σύμφωνα με αρμόδιες αστυνομικές πηγές, εντόπισαν τα δύο παιδιά και τότε πέρασαν χειροπέδες στον 35χρονο και έδωσαν σήμα και στα άλλα περίπολα που βρίσκονταν στην περιοχή, τα οποία και έσπευσαν στο διαμέρισμα του 35χρονου. Τώρα για συνεργούς και όλα αυτά δεν υπάρχει τέτοια πληροφόρηση, ούτε εξετάζεται το ενδεχόμενο να είναι κάποιος άλλος στην απαγωγή. Ο αρχηγός ερωτηθής από τον Αντένα, σύμφωνα με πληροφορίες που είχαμε, ότι η αστυνομία χθες έλαβε ένα τηλεφώνημα από κάποιον άντρα, ο οποίος έκανε κάποιο λόγο για λίτρα, που ίσως να ήταν συνεργός του συγκεκριμένου, δεν θέλησε να απαντήσει. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, φαίνεται πως οι αρχές αναζητούν συγκεκριμένο πρόσωπο, την περιγραφή του οποίου έχουν και το οποίο φαίνεται συχνά να επισκεπτόταν το διαμέρισμα του 35χρονου, έτσι ώστε να διαπιστώσουν εάν πρόκειται για συνεργό του. Τώρα με το άλλο θέμα που είχαμε από χθες για το θέμα του τηλεφωνήματος για τη φάρσα για βόμβα στο άλλο σχολείο, συνδέονται μεταξύ τους ή δεν το ξεκαθάρισαν ακόμη? Ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει αυτό, Νικήτα. Το ψάχνουν οι ανακριτές της υπόθεσης, αφού το τηλεφώνημα για την φάρσα έγινε λίγα μόλις λεπτά πριν να διαπιστωθεί ότι τα δύο παιδιά είχαν απαχθεί από τον 35χρονο. Έτσι και αυτή η πληροφορία είναι ενώπιον των ανακριτών. Προσπαθούν μέσα από τηλεπικοινωνιακά δεδομένα και του υπόπτου, στα κινητά τηλέφωνα του οποίου παρέλαβαν από το διαμέρισμά του, έτσι ώστε να διαπιστώσουν αν είναι αυτός πίσω από το τηλεφώνημα φάρσα για βόμβα σε άλλο σχολείο. Πάντως αυτή την ώρα στον αστυνομικό σταθμό Αραδί, που όπου οδηγήθηκε υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας το πρωί ο 35χρονος, βρίσκονται μέλη της ανακριτικής ομάδας που πλαισιώνονται από ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας και του ΤΑΕ Αρχηγείου, οι οποίοι λαμβάνουν κατάθεση από τον 35χρονο. Και κλείνοντας να αναφέρω ότι ο ειδικός αντιτρομοκρατικός ουλαμός πραγματικά έχει στήσει ομπρέλα προστασίας πάνω από τον αστυνομικό σταθμό της Αραδίπου, όπου και βρίσκεται ο 35χρονος. Και ήταν πολύ ωραία η παραμονή του στο διαμέρισμα μετά την σύλληψή του, γιατί έπρεπε, φαντάζομαι, ο ύποπτος να είναι εκεί καθ' όλη την διάρκεια των ερευνών. Σωστά, για ευνόητους λόγους, ναι. Ακριβώς, το διαμέρισμα είχε νοικιαστεί από τον 35χρονο. Για τον λόγο αυτό οι έρευνες έπρεπε να γίνουν στην παρουσία του. Τα τεκμήρια που εντόπιζαν οι αρχές έπρεπε να συσκευαστούν στην παρουσία του. Γι' αυτό και από τις τρεις όπου εντοπίστηκε αργά το βράδυ τον οδήγησαν σε αστυνομικό σταθμό οι ανακριτές.